Ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα συνεχίζεται, διότι φτάσαμε στις 2 ώρα τη νύχτα και δεν είχαμε εξαντλήσει ούτε τον τρίτον των θεμάτων. Είχαμε χρονοτριβήσει ιδιαίτερα πολύ σε θέματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι μπορούν να τελειώνουν σε πολύ μικρό χρονικό χρόνο. Αυτό δεν έγινε και τώρα ακόμα συνεχίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Θεωρώ ότι εγώ είμαι ιδιαίτερα υπομονετικός και συμμετέχω σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Δεν άντεξα πλέον, στις 2 ώρα τη νύχτα σηκώθηκα και κατήγγειλα στην ουσία της εργασίας του Δημοτικού Συμβουλίου που επί τόσες ώρες απασχολούσαν όλους τους αρετούς χωρίς τελικά να ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και έθεσα θέμα διακοπής των εργασιών για να συνεχιστούν με ηρεμία την επόμενη μέρα όπως άλλωστε γίνεται τώρα. Αλλά αυτό εισακούστηκα, εγώ απεχώρησα και στη συνέχεια έλαβα το φάξ που έλεγε ότι θα συνεχίσουμε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές όμως οι διαδικασίες είναι πρωτόγνωρες. Θεωρώ ότι τα θέματα που βάζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα μεγάλα, αλλά πέρα από αυτό έχω καταγγείλει πάρα πολλές φορές το πλάτιασμα των Δημοτικών Συμβούλων, τις παρεμβάσεις, τις παρεμβολές που κάνουν για όλα τα ζητήματα, επί παντός επιστητού. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, θέλοντας να δείξει ότι συμμετέχει ή έχει γνώση για όλα τα θέματα, θέλει να προβάλλει τον εαυτό του μέσα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ η ουσία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι αυτή, είναι η απόφαση η οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά σωστή για τους συμπολίτες μας. Όταν καταντάμε να λέμε ότι ο χρόνος για τα θέματα δεν έφτασε και ότι πρέπει να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι και εμείς ως μειοψηφία έχουμε τις δικές μας υποχρεώσεις έναντι των συμπολιτών μας. Εμείς στεκόμαστε αρρωγή στην ουσία και βοηθάμε όλες τις διαδικασίες, αλλά επιτέλους όμως έχουμε και μία σειρά ερωτήσεων που κάνουμε προημερησίας διάταξης. Όπως παραδείγματος χάρη, η Δημοτική Αρχή με πρωτοβουλία της έκοψε με χώματα 2 φορτηγά χώμα, έριξε σε ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο, διαχειρίζοντας ότι ξέρετε πρέπει να προστατεύσουμε εδώ την περιουσία μας και ο πολίτης ο οποίος εξυπηρετείται από εκείνη την περιοχή την διάλευσή του προς το σπίτι του ή ακόμα και τον περιφερειακό δρόμο δεν υπολογίστηκε. Έπρεπε να συζητηθεί, έπρεπε να καταγγελθεί από τη μία ψηφία και αυτό κάναμε. Ο περιφερειακός δρόμος ο οποίος ενώνει το πολυκατάστημα Lidl και κατευθύνεται προς Ανατολική Τραγάνα ενώνεται από κάποιον σχεδόν παρά τον σιδηροδρομικό δρόμο παράλληλα με τον οικισμό Κανελοπούλου και καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή αποσυμφορίζοντας στην ουσία την κίνηση των τροχοφόρων μέσα από την οδό, την κεντρική Κανελοπούλου, αν θέλετε και από το ΚΙΑΤ. Επειδή όμως ο δρόμος αυτός διέρχεται μέσα από μια ιδιοκτησία του ΚΙΑΤ, του Δήμου Σικιονίων, κάποιος είχε την ιδέα να πάει να τον κλείσει τελείως για να προστατεύσει, λέει, την περιουσία του Δήμου. Κάτι ανορθόδοξα πράγματα, χωρίς μελέτη, χωρίς πρωτοβουλίες οι οποίες να έχουν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία και τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Εμείς στην ουσία, βέβαια, μπορεί ο Δήμος μέσα στην ιδιοκτησία του να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όταν μια προηγούμενη δημοτική αρχή έχει διανοίξει αυτό το δρόμο και έχει ασφαλτοστρώσει αυτόν τον δρόμο και έχει τεθεί σε κυκλοφορία χρόνια τώρα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Ποια είναι η απόφαση που δεν υπάρχει ούτε Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τοπικής κοινότητας, δημοτικής κοινότητας, ούτε κανενός οργάνου αιρετού για το κλείσιμο αυτού του δρόμου, είναι ένα θέμα μείζωνας σημασίας. Περιμένουμε ως μειοψηφία την επόμενη φορά να απολογηθεί στην ουσία. Μία σειρά θεμάτων απασχόλησαν πράγματι τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο από προτάσεις της μειοψηφίας και την δική μου βέβαια παρέμβαση συμπληρωματικά, όπως παραδείγματος χάρη ετέθη σοβαρά πλέον, ποιος οδηγεί δημοτικά αυτοκίνητα. Δεν γνωρίζει κανένας αν αυτοί οι οποίοι οδηγούν έχουν την αρμόδια αδειοδότηση είτε από πλευράς διπλώματος οδήγησης είτε από πλευρά αδειοδότηση της Δημοτικής Αρχής. Όλα αυτά σε σχέση με το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα. Γιατί όχι, γιατί να μην το συνδυάσουμε. Είναι όλα θέματα σοβαρά και θα πρέπει με περισσή προσοχή η Δημοτική Αρχή να κατοχυρώνει και αυτούς που οδηγούν αλλά και τα οχήματα και πάνω απ' όλα την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Τελικά δεν οδηγούν τα αυτοκίνητα μόνο οι υπάλληλοι αλλά και οποιοδήποτε άλλοι, δεν ξέρω ποιοι και αιρετοί ακόμα, χωρίς να έχουμε το μέτρο της ασφάλειας.
Επιτρέψατε μου να πω και μια άλλη τοποθέτηση, η οποία έγινε και προϋπηρεσίας διάταξης με ερώτημά μου. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί οι Ρωμά είναι υποβαθμισμένες, αισθητικά τουλάχιστον, να μην πω και περιβαλλοντικά. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό σήμερα είναι και η περιοχή της λεγόμενης Τουρκογέφυρας, όπου. Τι παρατηρούμε. Σίγουρα σε μια πολύ μικρή περιοχή συνοστίζονται πάρα πολλοί Ρωμά με όλα εκείνα τα προβλήματα που μπορεί να υποθέτει κανένας. Ένα από τα σοβαρότερα για μένα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στο δρόμο ο οποίος ενώνει κεντρικός δρόμος, κύριος και μοναδικός όπως λέγεται, τον οικισμό του Βέλου με τον οικισμό του Μουλκίου και της αρχαίας οικειώνας, εναποθέτουν όλα τα απορρίμματά τους, εκτός κάδων, δυστυχώς, και δημιουργείται ένας ανεξέλεκτος χαδά. Και είπα, το ελάχιστο που μπορείτε και πρέπει να κάνετε είναι τακτικότερη αποκομιδή αυτών, τουλάχιστον για να προστατεύσουμε το αισθητικό μέρος και όχι στην ουσία βέβαια το πρόβλημα, το οποίο είναι γνωστό και είναι θέμα υγιεινής και αισθητικής σοβαρής, γιατί είναι ένας κεντρικότατος δρόμος που συνδέει τις δύο περιοχές. Τρέξανε σε τούτες εδώ τις δύο συνεδριάσεις 53 θέματα. Πολλά βέβαια των θεμάτων αναβλήθηκαν ή πάρα πολλά θέματα, το έχω ξαναπεί, είναι διορθώσεις ή ανακλήσεις προηγούμενων αποφάσεων. Εδώ η ανάκληση ή η διόρθωση προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει αστοχία λειτουργίας και νομιμότητας σε μεγάλο βάθμο της αιρετής διοίκησης του Δήμου μας. Είναι πρωτόγνωρο πάρα πολλά θέματα να έρχονται και να ξαναεπανέρχονται και να διορθώνονται και στη συνέχεια να αποφασίζονται και εμείς πάρα πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι να λέμε ότι δεν θυμόμαστε καν τι έχει προηγηθεί στην προηγούμενη απόφαση και γιατί σήμερα τίθεται θέμα ανάκλησης προηγούμενης απόφασης. Γιατί συμβαίνει αυτό στη Σικιώνα και στο Δημοτικό της Συμβούλιο? Γιατί παρακαλούμε τους κύριους αιρετούς που έχουν την ευθύνη να είναι προσεκτικότεροι. Φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί την σοβαρότητα της αποστολής των και συνεχίζουν να είναι χαλαροί έναντι των υποχρεώσεών τους.